50.000 φυτά και δεντρίλια θα διαθέσει η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου σε δήμους, σχολεία, δομές και πολίτες. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου να μας πει περισσότερα. Κύριε Παπαδόπουλε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Και μόνο που ακούμε τον αριθμό των 50.000 δεντρυλίων και φυτών, αξίζει να εστιάσουμε στο θέμα. Κύριε Παπαδόπουλε, η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου παράγει κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό φυτών στο δασικό της φυτώριο, τα οποία φυτά καλύπτουν αναδασωτικές ανάγκες των δομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Διότι υπάρχει και το φυτώριο των Χανίων, το οποίο καλύπτει τον νομό Χανίων και τον νομό Ρεθύμνου. Φέτος η παραγωγή μας πραγματικά έφτασε στα 50.000 φυτά, οποία όλα τα φυτά θα διατεθούν σε δήμους, σε συλλόγους, σε σχολεία, σε ένοπλες δυνάμεις, σε αγρότες και σε πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν το πράσινο των περιοχών τους. Ερώτηση, τι φυτά, τι δεντρύλια είναι, το είδος τους? Τα φυτά αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ως επιτοπλίστων δασικά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι δασικά, δηλαδή είναι πεύκα, είναι κυπαρίσια, ορθόκλαδα κυπαρίσια, πλαγιόκλαδα κυπαρίσια, είναι χαρουπιές, είναι βελανιδιές, είναι λίγα καλοπιστικά και λίγα αρωματικά είδη. Ερώτηση. Μας παρακολουθούν τώρα τηλεθεατές. Ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται, πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις? Έχει τη δυνατότητα να έρθει στην υπηρεσία και να πάρει κάποια δεντρύλια? Το προηγούμενο διάστημα, κύριε Παπαδόπουλε, οι προηγούμενες δύο εβδομάδες ήταν περίοδος υποβολής αιτήσεων. Α, μάλιστα. Και έχει ολοκληρωθεί το διάστημα αυτό τώρα. Ναι. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε πάνω από 500 αιτήσεις πολιτών και φορέων οι οποίοι ζητάνε φυτά. Αυτή την περίοδο είμαστε σε επεξεργασία των αιτήσεων αυτών και όλοι αυτοί που έχουν καταθέσει αιτήσεις θα ενημερωθούν τηλεφωνικά είτε με mail την ημερομηνία παραλαβής των φυτών και πόσα φυτά τους αναλογούν για να τα παραλάβουν από το δασικό φυτό. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος αριθμός φυτών ή δενδρυλίων που μπορεί κάποιος φορέας, πολίτης να λάβει? Επειδή τα φυτά δεν είναι πάρα πολλά, ναι, και οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, δηλαδή το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, έχουμε πει να δώσουμε ανώτερο αριθμό φυτών στους δήμους τα 500 φυτά και στους υπόλοιπους όλους τα 100 φυτά. Δηλαδή πάνω από εκεί δεν θα δώσουμε σε κανέναν. Ναι. Πάνω από 50 φυτά όμως που παίρνει ο καθένας, θα πρέπει να, αν είναι πάνω από 50 φυτά, θα πρέπει να έχει μια φυτοτεχνική μελέτη, μια τεχνική έκθεση τέλος πάντων, η οποία να δικαιολογεί το πού θα μπουν τα φυτά, σε τι αριθμό, ούτως ώστε να έχουμε μια ενημέρωση σφύτευση των φυτών. Μάλιστα. Είναι ετήσιας παραγωγή στα φυτά? Ναι, είναι ενός έτους τα φυτά όλα που παράγουμε, τα οποία τα παράγουμε όλο τον χρόνο και τα διαθέτουμε αυτή την περίοδο. Είναι περίοδος, φυτευτική περίοδος τώρα, με τις πρώτες βροχές. Βέβαια. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο κύριε Παπαδόπουλε. Γνωρίζω ότι είστε ένας δραστήριος άνθρωπος, μια εξαιρετική υπηρεσία. Αξίζει να στηριχθεί η υπηρεσία σας. Και πολλά τα μηνύματα μέσα από αυτή την πρωτοβουλία σας. Πολλά τα μηνύματα σε μια περίεργη, δύσκολη εποχή, με φόντο και την κλιματική αλλαγή. Ναι. Ξέχασα να σας πω ότι τα φυτά όλα είναι δωρεάν για τους δήμους, τους φορείς και τους συλλόγους. Ναι. Είναι δωρεάν στα σχολεία. Στους πολίτες μόνο τα δίνουμε με ένα μικρό αντίτιμο, 90 λεπτά συν ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 1 ευρώ. Ναι. Είναι το κάθε φυτό που παίρνουν οι πολίτες. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω μόνο. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.